Αντιδήμαρχε, συνεχίζει να ισχύει, βλέπουμε, αν και έχουν ανοίξει πλέον πάρα πολλά μέτρα από αυτά που υπήρχαν που ίσχυαν για τον κορονοϊό, βλέπουμε ότι στη λαϊκή ισχύουν οι δύο λαϊκές ακόμα. Ισχύει το 50-50 ακόμα, μέχρι τις 31 Μαΐου. Δεν έχει επέλθει η κανονικότητα στις λαϊκές αγορές σε όλη την Ελλάδα. Ισχύει ακόμα το 50-50 και η λειτουργία των παράλληλων λαϊκών αγορών. Όπως έχουμε εμείς εδώ στις Σέρες, την παράλληλη λαϊκή αγορά στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά. Μέχρι τις 31 Μαΐου λοιπόν την επόμενη Δευτέρα ισχύουν αυτά τα μέτρα που ίσχυαν εδώ και 5 μήνες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Λειτουργεί η κανονική λαϊκή αγορά στην πλατεία Νίκης και η παράλληλη στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά. Να ρωτήσω κάτι. Μέχρι τώρα οι πολίτες υπακούν στα μέτρα, υπήρχαν προβλήματα ή ακόμα και από τους παραγωγούς και τους πολιτές εδώ πέρα, για να μην υπάρχει, να μην δοθεί αφορμή να πούνε ότι ξέρετε δεν τηρούνται τα μέτρα, οπότε θα παραμείνουν ως έχει. Παρότι οι λαϊκές αγορές γίνονται σε ανοιχτούς χώρους, παρότι δεν εντοπίστηκαν κρούσματα στις λαϊκές αγορές και παρότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι αποστάσεις, εντούτοις η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων ήταν ανένδοτη και δεν άνοιξε την Παρασκευή που μας πέρασε τις λαϊκές αγορές στο 100%. Και περιμένουμε νεότερες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα. Γενικότερα, ως εικόνα, είναι καλό να υπάρχουν δύο λαϊκές? Δηλαδή να υπάρχει και εκτός κορονοϊού φυσικό μια επιλογή και για τον κόσμο εκεί και να μην έρχεται εδώ. Η δεύτερη λαϊκή αγορά είναι κάτι άλλο το οποίο θα εξεταστεί. Εδώ μιλάμε για παράλληλη λαϊκή αγορά την ίδια μέρα. Ναι. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα. Άλλο η δεύτερη λαϊκή αγορά κάποια άλλη μέρα σε άλλο σημείο της πόλης και άλλο η παράλληλη λαϊκή αγορά λόγω κορονοϊού. Mm-hmm. Και η παράλληλη λαϊκή που έχουμε στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά έχει αγκαλιαστεί, έχει αγαπηθεί από τους κατοίκους, δηλαδή, ναι, κατοίκους της περιοχής. Φυσικά δεν έχει την ίδια κίνηση που έχει κανονική λαϊκή στην πλατεία Νίκης, έτσι. Ναι. Γιατί όταν έχει μάθει ο κόσμος 21 χρόνια να υπάρχει αυτή η λαϊκή αγορά, καταλαβαίνετε, είναι θέμα και συνήθειας, είναι θέμα και ότι εδώ είναι μεγαλύτερος ο χώρος και μεγαλύτερες οι γειτονίες και πιο πολλές, πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Και έτσι καταλαβαίνω ότι έχει περισσότερη κίνηση η κανονική λαϊκή. Αναμένουμε λοιπόν να απαντήσει από τους λοιμοξιολόγους εντός των ημερών. Εντός της εβδομάδας θα ξέρουμε νεότερα αν θα παραταθεί το 50-50 ή αν θα καταργηθεί και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα στις λαϊκές αγορές. Υπάρχουν αντιδράσεις όμως από τους παραγωγούς πολιτές? Υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις από τους παραγωγούς κυρίως, αλλά και από τους μικροπολιτές, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και κάποια προϊόντα που πρέπει να διατεθούν άμεσα. Και όταν δεν υπάρχουν λαϊκές αγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πετάγονται. Υπάρχει πρόβλημα. Πετάγονται τα προϊόντα. Πετάγονται φυσικά. Φανταστείτε κάποιον που έχει κεράσια και πρέπει να τα πουλήσει και δεν έχει να πάει παράλληλη λαϊκή αγορά όπως έχουμε εμείς εδώ. Mm-hmm. Και τι να κάνει τα προϊόντα του. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.